Πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμπορών Καυσίμων, τον κύριο Θέμη Κιουρτζή. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας, καλημέρα σας μάλλον, και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σε τόσο προχωρημένη ώρα. Αλλά ξέρετε, οι εξελίξεις επιβάλλουν να είμαστε εδώ όλο το 24ωρο και να ενημερώνουμε τους πολίτες. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που ακούσαμε ζωντανά από τον υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα. Εσείς ποια απόφαση θα θεωρούσατε, ποιο μέτρο θα θεωρούσατε αποτελεσματικό σε μια στιγμή που σας έβλεπα και το πρωί εδώ στο Sky στους ατέριαστους, η αμόλυβδη είναι πάνω από 2 ευρώ το λίτρο? Καλημέρα και από μένα. Σήμερα το δηληστήριο πουλούσε 2,020 στις εταιρείες, οι εταιρείες με τη σειρά του στο πρατήριο, άρα συνεπώς η τιμή στα 2,10-2,10 και θα ήταν μια φυσιολογική τιμή με τις υπάρχουσες συνθήκες. Άρα θα φτάσει από ό,τι μας λέτε η αμόλυβδη 2,10 και... Με τις υπάρχουσες συνθήκες, ναι. Προς το παρόν πρέπει να γνωρίζουμε, και όπως για κάθε καλόπιστο που μπορεί και παρακολουθεί τις τιμές, τα πρατήρια λειτουργούν και εξοδεύουν τα αποθέματά τους, γι' αυτό και έχουμε χαμηλότερες τιμές. Όπως και στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά το πετρέλαιο κίνησης έχει μια τρομερή αύξηση. 10 λεπτά κάθε μέρα σχεδόν έπαιρνε επί 3 μέρες και είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Και αυτό θα πλησιάσει, ίσως και περάσει, μάλλον θα περάσει και αυτά τα 2 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι τα κοστολόγια αυτά δεν είναι ανεκτά και αποδεκτά. Άρα, από την, ποια παρέμβαση θα ήταν αποτελεσματική για να συγκρατηθούν οι τιμές? Δεδομένου ότι έχει εισπράξει αρκετά χρήματα η πολιτεία από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και πολύ περισσότερο από το φόρο προστέμενης αξίας, διότι πουλάει τον φόρο σε μεγαλύτερη τιμή, θα ήταν λογικό να μειωθεί ή ο φόρος προστέμενης αξίας ή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ένα από τα δύο για να αποκλιμακώσουμε τις τιμές, διότι είναι πάρα πολύ υψηλές, και για το πετρέλαιο θέρμανσης βεβαίως, το οποίο ήδη είναι ένα υπερφορολογημένο προϊόν εν σχέση με όλα τα υπόλοιπα προϊόντα για τη θέρμανση των καταναλωτών. Ξέρετε, πρόεδρε, ποιο είναι ο αντίλογος, ότι αν υπάρξει μείωση στη φορολογία θα είναι ένα μέτρο οριζόντιο, δηλαδή θα είναι η ίδια μείωση για τον επιχειρηματία, τον αγρότη και τον συνταξιούχο, που για τον επιχειρηματία, τον εύπορο, το να μειωθεί η βενζίνη 5-10 λεπτά δεν λέει τίποτα, για τον άνθρωπο που έχει ανάγκη όμως μετράει και το λεπτό του ευρώ έχει σημασία. Και το δεύτερο είναι αν θα περάσει αυτή η μείωση στην τελική τιμή. Διότι θυμάμαι πάρα πολλές φορές, όλα τα τελευταία, το θυμάστε κι εσείς, ότι όταν μειώνεται ο φόρος, δεν μειώνεται αντίστοιχα η τιμή. Όταν αυξάνεται ο φόρος, αυξάνεται πολλαπλάσια η τιμή. Δεν ισχύει αυτό για τα καύσιμα. Και δεν ισχύει γιατί τα στοιχεία που έχει και η ελληνική πολιτεία δημοσιευμένα αποδεικνύουν ακριβώς αντίθετα από αυτό που περιγράφεται. Εγώ ως καταναλωτής άλλα ξέρω πάντως, πρόεδρε. Και το βλέπω και συμφωνούν και με μένα όλοι οι οδηγοί που βάζουν βενζίνη στα πρατήρια. Δεν μιλώ για τώρα για εσάς. Μιλώ διαχρονικά. Ότι δεν κατάλαβα τι είπατε. Ότι δεν περνάει, η μείωση του φόρου δεν περνάει στην τελική τιμή, περνάει μικρότερη μείωση, αλλά όταν αυξηθεί ο φόρος, αυξάνεται πολλαπλάσια η τιμή. Ωραία. Αυτό δεν προκύπτει από κάποια στοιχεία, ούτε δημοσιευμένα, ούτε της πολιτείας. Είναι μια αυθαίρετη προσέγγιση. Δεν είναι αυθαίρετη, είναι πραγματικότητα, πρόεδρε. Δεν πειράζει. Τα στοιχεία όμως της πολιτείας λένε κάτι, ένα διαφορετικό πράγμα από αυτό. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, ότι χθες, με τις χθεσινές τιμές της πολιτείας, η αξία του προϊόντος και συγκεκριμένα του πετρελαίου κίνησης στα δηληστήρια ήταν ίδια με τη μέση τιμή του νομού Θεσσαλονίκης. Δηλαδή τα πρατήρια πουλούσαν όσο πουλούσε το δηληστήριο. 1,893 ήταν η τιμή η λιανική και 1,891 η δηληστηριακή τιμή. Ναι. Δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτει αυτή η προσέγγιση. Ας το αφήσουμε, δεν συμφωνούμε. Σας είπα εγώ την αίσθηση, αυτό που έχω βιώσει. Ναι. Πάμε όμως στο ουσιαστικό. Ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση, θα το δούμε. Για να φτάσουν σε αυτά τα ύψη τιμές, υπάρχει κερδοσκοπία, πρόεδρε? Αυτό που θα σας ρωτούσα, και είναι ίσως και ρητορική, ρητορική προσέγγιση, ερωτική, είναι πώς το ερώτημα αυτό θα απαντηθεί, ποιο είναι το ποσό της που θα θεωρείται ποσοστιαίο σκοκέρδια στα πρατήρια. Όχι, στα δεν εννοώ αυτό, δεν εννοώ από εσάς, σε όλο το κύκλωμα της εμπορίας των καυσίμων. Ρωτώ δηλαδή εάν πρέπει τόσο ψηλά να πηγαίνουν οι τιμές ή αν κάποιοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να κερδοσκοπήσουν σε βάρος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Δεν μιλώ για εσάς, για όλη την αλυσίδα. Για όλη την αλυσίδα. Η αλυσίδα είναι τα δηληστήρια, τα πρατήρια και οι εταιρείες χονδρικής. Με τον ίδιο τρόπο που αυξάνονται οι τιμές, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς μειώνονται. Mm. Τα δηληστήρια έχουν μια υπερβολική κερδοφορία το τελευταίο χρονικό διάστημα και φαίνεται αυτό γιατί στο πετρέλαιο κίνηση έχουμε μια αύξηση 450 ευρώ το χιλιόλιτρο
σε ένα μήνα σχεδόν, που εκεί θα μπορούσε να μπει ένα πλαφόν και εδώ πρέπει να τοποθετηθεί. Άρα μου φωτογραφίζεται υπερβολικά κέρδη σε έναν από τους τομείς της αλυσίδας της εμπορίας καυσίμων. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Ναι. Εγώ πάντα μιλάω με στοιχεία τα οποία έχει η πολιτεία και είναι δημοσιευμένα. Είναι μια τεράστια αύξηση και δεν ξέρω, θεωρώ ότι δεν έχουν αγοραστεί αυτά τα καύσιμα, άσχετο αν έτσι λειτουργεί η αγορά, δηλαδή με τις διεθνείς τιμές να προσαρμόζουν τα δικαστήρια στην Ευρώπη. Αλλά αν θέλαμε να χαμηλώσουμε τις τιμές και να βάλουμε πλαφόν, θα έπρεπε πρώτα να στραφούμε σε αυτόν που πραγματικά πάρα πολύ κερδίζει. Και όχι στα πρατήρια, γιατί αυτό ήταν ένα τόπιμα που έκανε ο Υπουργός, δεδομένου ότι μπορώ να σας εξηγήσω σε 10 δευτερόλεπτα ότι στις 7 Τρίτου, δηλαδή 3 μέρες πριν, ένα πρατήριο, αν αγόραζε πετρέλαιο, που αγόρασε πετρέλαιο με κόστος, με δηληστηριακό κόστος, θα το πω εγώ, που ήταν 1.700 ευρώ τον τόνο περίπου, με ένα περιθώριο της τάξης του 5%, θα πήγαινε στο 1.800 και σήμερα, 3 μέρες μετά, αγόρασε το πετρέλαιο 1.933. Είναι σαφές, ότι πρόεδρε, να σκοπήσει ένα πρατήριο. Από αυτά που λέτε, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει περιθώριο και δεν μιλώ για εσάς, μιλώ συνολικά για όλη την αλυσίδα, να συμπιεστούν οι τιμές και να μην τις βλέπουμε τόσο ψηλά. Σας ευχαριστώ και ελπίζω με την πρώτη ευκαιρία να τα ξαναπούμε με μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Θέμη Κιουρτζή.